Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Άγρια Γη. Η Όλγα, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο βίντεό μας, είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να βγάλει τον Χρήστο από τη μέση. Έτσι λοιπόν, στα επόμενα επεισόδια της σειράς, έχοντας στην κατοχή της ένα όπλο, του δίνει ραντεβού σε μια αποθήκη. Ο άντρας, ακολουθώντας το σχέδιο του Άρη, την περιμένει, αλλά τα πράγματα εκεί παίρνουν απρόσμενη τροπή. Φτάνοντας εκεί, η Όλγα καταφέρνει και πυροβολεί τον Χρήστο και στη συνέχεια φεύγει τρέχοντας. Ο τελευταίος μένει μόνος του και αργοπεθαίνει σιγά-σιγά, ενώ εκείνη πηγαίνει στο σπίτι της. Ωστόσο, κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι έχει αφήσει τα ίχνη της στην αποθήκη και πανικόβλητη ετοιμάζεται να γυρίσει στον Χρήστο που θεωρεί πως θα έχει πεθάνει. Όμως, η ελπίδα την προλαβαίνει και ανακαλύπτει τι πάει να κάνει. Η κοπέλα σαστίζει από την πράξη της μητέρας της, αλλά αποφασίζει να τη βοηθήσει για να την καλύψει. Υποψιάζεται πως ο Άρης μαζί με τον Χρήστο της έχουν στήσει παγίδα και θυμώνει πολύ και το μόνο που θέλει είναι να προστατέψει τη μητέρα της. Λίγο μετά, κάποιος βρίσκει τον Χρήστο βαριά τραυματισμένο και το μεταφέρει στο νοσοκομείο. Όλοι αγωνιούν για την υγεία του, ενώ η Ελπίδα προσπαθεί να καθησυχάσει την Όλγα ότι όλα θα πάνε καλά. Σύντομα, η τελευταία ενημερώνεται για την πραγματική ταυτότητα του Άρη και σκέφτεται το επόμενο βήμα του σχεδίου της. Μάλιστα, όταν μαθαίνει πως εκείνος δεν έχει δώσει ακόμα το υλικό από τις κάμερες στην αστυνομία, το οποίο αποδεικνύει πως πυροβόλησε τον Χρήστο, αποφασίζει να τον πλησιάσει και να ανταλλάξει τη σιωπή του με μια πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Θα το αποκαλύψει ποιος είναι ο αδερφός του. Ο νεαρός αντιλαμβάνεται πως η Ελπίδα τον έχει προδώσει και ζητάει χρόνο να το σκεφτεί. Οι μέρες περνούν και ενώ όλοι πιστεύουν πως ο Χρήστος θα πεθάνει, οι γιατροί ενημερώνουν τον Άρη και τον Μιχάλη πως συνήλθε. Η Όλγα τώρα πανικοβάλλεται, αγνοώντας πως ο Ορέστης τη στείνει παγίδα, αφού είναι βέβαιος πως εκείνη κρύβεται πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Χρήστου.